Αν οι γυναίκε νοιάζονται για την υγεία του, τότε θα πρέπει να ενημερωθούν για τον καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα από τον γυναικολόγο του. Ο καρκίνο του τραχύλου τη μήτρα είναι ο δεύτερο συχνότερο καρκίνο σε γυναίκε κάτω των 45 ετών. Όπω τονίστηκε χθε σε ιατρική ημερίδα στη συνεταιριστική τράπεζα Χανίων, που αποτελεί μέρο του κύκλου ενημέρωση, με τίτλο Νοιάζομαι για την υγεία μου, που διοργανώνει ο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνική Πολιτική. Ένα καρκίνο υψηλή νησιμότητα και υψηλή συχνότητα στο γυναικείο πληθυσμό. Είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος. Ε, δεν είναι έξαρση, ήταν πάντα σε έξαρση. Ε, η, η έρευνα στις μέρες μας μας έχει δώσει εργαλεία ώστε να μπορούμε να τον προλάβουμε και να τον αντιμετωπίσουμε έτσι ώστε σε μια πολιτισμένη χώρα να μην υπάρχει πλέον γυναίκα που να εμφανίσει καρκίνο μαστού που θα την οδηγήσει τελικά στο θάνατο. Κάθε χρόνο στην Ελλάδα από ο καρκίνο του τραχύλου της μήτρας πεθαίνουν 250 γυναίκες ενώ διαγιγνώσκονται 600 νέα περιστατικά. Πώς όμω προλαμβάνεται. Έχει βρεθεί ο παράγοντα του καρκίνου του τη μήτρα. Είναι ο ιός HPV. Είναι ένα μάλλον σεξουαλικό μεταδιδόμενο ιό. Ε, τις τι βλάβε του οποίου μπορούμε να τι προλάβουμε με τα screening test, το πολύ γνωστό μα τεστ Πανικολάου και το HPV DNA test, το οποίο εφαρμόζεται πλέον σε, ευρεία, ε, σε ευρύ έλεγχο. Και... Και επίσης έχουμε και τη δυνατότητα εμβολιασμού των κοριτσιών από τα 9 μέχρι τα 23 τους χρόνια. Yeah. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, πέρα από το αν κάποιο επιθυμεί ή όχι να εμβολιαστεί, ότι το εμβόλιο προστατεύει από του ιού που κατά κύριο λόγο προκαλούν καρκίνο, όχι όμω όλου, τον 16 και τον 18. Όπω επίση και από τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, κονδυλωμάτων, που είναι μια κατάσταση η οποία δεν προκαλεί καρκίνο, η οποία όμω ε, πάρα πολλέ γυναίκε τη ταλαιπωρεί και τι οδηγεί στο γιατρό. Μετά από τον εμβολιασμό, τα screening test, όπω το test Παπα-Νικολάου και το HPV. Η DNA δεν πρέπει να σταματούν. Ο λόγος? Γιατί ο ιός ε, δεν θεραπεύεται και ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τον έχουμε εξαλείψει. Μπορούμε όμως σίγουρα να τον προλάβουμε, να προλάβουμε τις βλάβες εκείνες που θα προκαλέσουν καρκίνο, που μπορεί δυνητικά να προκαλέσουν καρκίνο και έτσι να ανακόψουμε την πορεία ε, προς τα εκεί. Ο καρκίνος στον τράχυλο της μήτρας αναπτύσσεται ως αποτέλεσμα εμένου σα από τον ιό ο καρκίνο στο τράχυλο τη μήτρα αναπτύσσεται ω αποτέλεσμα εμένουσα λίμωξη από τον ιό HPV, ενώ έχουν αναγνωριστεί 100 διαφορετικοί τύποι από του οποίου οι 15 είναι ογκογόνοι. Οι τύποι 16, 18, 45 και 31 ευθύνονται για το 80% των περιπτώσεων καρκίνου του τραχύλου τη μήτρα. Τέλο, το προφυλακτικό δεν προστατεύει πλήρω τι γυναίκε.